συγκέντρωσή μας είναι τιμή μας να ξεκινήσει με μήνυμα των εργατών της ΛΑΡΚΟ. Σωματεία Εργαζομένων ΛΑΡΚΟ, Μάιος 2024. Γράμμα των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ. Για να καπνίσει πάλι η τσιμινιέρα της ΛΑΡΚΟ. Για να μην ερημώσουν τα χωριά μας. Λέμε όχι στα προγράμματα ανεργίας και τη σπατάλη των χρημάτων από τον κρατικό προϋπολογισμό. Διεκδικούμε με χρήματα που έχει η ΛΑΡΚΟ στα ταμεία της να υλοποιηθεί σχέδιο συντήρησης και προετοιμασία επαναλειτουργίας με παράλληλη διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας. Αδέλφια, οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ κλείσαμε 4 χρόνια και 6 μήνες αγώνα υπεράσπισης της ενιαίας λειτουργίας. Μέσα σε αυτό το διάστημα η κυβέρνηση σπατάλησε 110 εκατομμύρια ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό και άλλα 400 από την πώληση προϊόντων της ΛΑΡΚΟ που με την εργασία μας παράχθηκαν. Παράλληλα δεχτήκαμε δυσβάσταχτες περικοπές στους μισθούς μας με αποτέλεσμα να έχουμε καταστραφεί οικονομικά παρασύροντας τις περιοχές γύρω από τη ΛΑΡΚΟ σε 5 νομούς. Αυτά τα χρήματα ήταν υπεραρκετά για τον εξυγχρονισμό της ΛΑΡΚΟ, την ανάπτυξή της με κατασκευή μονάδας παραγωγής ανοξείδου του χάλιβα, τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας, την καταβολή του μόχθου των εργαζομένων και των αυτοαποσχολούμενων μικροεργολάβων, το άνοιγμα εκατοντάδων νέων ειδικευμένων θέσεων εργασίας με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Το σχέδιο όμως της κυβέρνησης απέτυχε. Κατάφερε να απαξιώσει τη μοναδική βιομηχανία που παράγει σιδηρονικέλιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη συνέχεια πάγωσε την τσιμινιέρα της και σταμάτησε την παραγωγή της, ενώ μετέπειτα την ξεπούλησε με 6 ευρώ το στρέμμα, 6 εκατομμύρια ευρώ συνολικά, δηλαδή όσο βγάζει ΛΑΡΚΟ σε μία εβδομάδα. Μία με το μαστίγιο, μία με το καρότο. Μέσα σε αυτή τη χρονική περίοδο η κυβέρνηση προσπάθησε πολλές φορές να μας πετάξει έξω από τη ΛΑΡΚΟ, να μας εξωστρακίσει από τον τόπο μας και τα σπίτια μας. Μέχρι σήμερα δεν μπόρεσε να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα του νέου ιδιοκτήτη της κοινοπραξίας, Γεκ Τέρνα Ad Holding, που θέλει να βγάλει τους εργαζομένους από τη μέση έτσι ώστε να την κάνει scrap, να αρπάξει 500 εκατομμύρια ευρώ από την ισοπαίδωση της ΛΑΡΚΟ και παράλληλα να βάλει στο σεντούκι 20 δισεκατομμύρια ευρώ νικέλιου για να το αξιοποιήσει οπότε και όπως της καπνίσει. Η σενερή αντίσταση των εργαζομένων και η πρωτόγνωρη έκφραση αλληλεγγύης εκατοντάδων σωματείων και χιλιάδων εργαζομένων από όλη τη χώρα τους έχει καθυστερήσει στην υλοποίηση της τελικής πράξης του εγκλήματος. Ο αγώνας των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ έχει μετατραπεί σε μέτωπο υπεράσπισης της επαναλειτουργίας της για ολόκληρη την περιοχή γύρω από αυτήν και συνεχίζεται μέχρι τη νίκη. Σε αυτή τη φάση η κυβέρνηση διαθέτει άλλα 56 εκατομμύρια ευρώ από το κρατικό προϋπολογισμό για να μας πετάξει σαν στημένες λεμονόκουπες και να πέσουν στη συνέχεια υπογραφές της μεταβίβασης. Η πρόταση των εργαζομένων είναι με τα χρήματα που έχει η ΛΑΡΚΟ στα ταμεία της να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε να υλοποιηθεί σχέδιο συντήρησης και προετοιμασία επαναλειτουργίας. Αδέλφια, δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι χωρίς την έκφραση αλληλεγγύης δεν θα τα είχαμε καταφέρει έως και σήμερα. Μπροστά μας έχουμε ενδεχόμενη με τοπική σύγκρουση. Σύμφωνα με τις δηλώσεις της κυβέρνησης, στις 12 Μαΐου ετοιμάζονται να μας πετάξουν έξω από τις δουλειές μας και τα σπίτια μας. Είναι αδίστακτοι με την απομάκρυση των εργαζομένων από τις εγκαταστάσεις στη ΛΑΡΚΟ ενεργοποιούν τον κίνδυνο μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος. Βάζουν σε κίνδυνο σχολεία, ιατρία, σπίτια, οικογένειες, αρρώστους και παιδιά. Κοιτάζοντάς σας κατάματα και ευχαριστώντας σας από καρδιάς για την αμέριστη αλληλεγγύη που έχετε εκφράσει στους αγώνες μας μέχρι σήμερα, σας καλούμε τώρα περισσότερο από κάθε άλλη φορά να εκφραστεί ακόμη πιο δυνατά, ακόμη πιο αποφασιστικά, ακόμη πιο αποτελεσματικά η αλληλεγγύη σας. Σε αυτή τη βάση σας καλούμε να στηρίξετε οικονομικά τα σωματεία μας, σας καλούμε να γίνετε οι καθημερινοί προπαγανδιστές του εγκλήματος της ΛΑΡΚΟ και του δίκαιου αγώνα των εργαζομένων. Σας καλούμε με τη φυσική σας παρουσία όλοι μαζί την Παρασκευή 10 Μαΐου στις 7 στο Σύνταγμα να δώσουμε άλλη μια μάχη. Δεσμευόμαστε απέναντι σας, εάν χρειαστεί ντουβάρι, στα ντουβάρια της ΛΑΡΚΟ θα γίνουμε. Έξω από αυτήν δεν πρόκειται να βγούμε.
Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να μπουν σε κίνδυνο τα παιδιά μας και οι άρρωστοι συνάδελφοί μας. Δεν πρόκειται να εγκαταλείψουμε τα μάρμαρα των νεκρών εργατών της ΛΑΡΚΟ. Χρόνια πολλά. Ζήτω η εργατική πρωτομαγιά. Ζήτω η εργατική αλληλεγγύη. Συνεχίζουμε μέχρι τη νίκη. Καλή αντάμωση, αδέλφια. Καλούς αγώνες. Με τιμή και συναδελφικότητα εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ. Ο Σύλλογος Προοδευτικών Γυναικών Μυτιλήνης τιμάμε σήμερα την 1η Μάη, διεκδικώντας ό,τι είναι σύγχρονο και αναγκαίο για τη ζωή της εργαζόμενης γυναίκας. Εμπνεόμαστε από τους μεγάλους εργατικούς αγώνες σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Και με τη συμμετοχή των γυναικών, όπως οι αγώνες των εργατριών στο Σικάγο και των εργατών, των εργατριών του Ρετσίνα στην Ελλάδα, των απεργών της Θεσσαλονίκης το Μάη του 1936, των 200 εκτελεστέντων του Μάη του 1944 στην Κεσαριανή, που φωτίζουν και σήμερα το δρόμο της αγωνιστικής μας δράσης για την απελευθέρωση από τα δεσμά της εκμετάλλευσης και της καταπίεσης. Τιμάμε και φέτος την εργατική πρωτομαγιά, σηκώνοντας ψηλά τη σημαία του αγώνα ενάντια στους εκμεταλλευτές του μόχθου μας. Ατομικά δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από τα διέξοδα που αντιμετωπίζουμε. Υγεία εμπόριο, παιδεία εμπόριο, ρεύμα εμπόριο, όλη η ζωή μας ένα εμπόριο. Με τη συλλογική μας οργάνωση μπορούμε να αντιπαλέψουμε την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων που την ακολουθούν, που λογαριάζει τη ζωή μας με τη λογική του κόστους για το κράτος και με κριτήριο το κέρδος των επιχειρηματικών ομίλων. Ενώνουμε τη φωνή μας με εργαζόμενες και εργαζόμενους σε όλη τη χώρα, ενάντια στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τσακίζει τα δικαιώματα και τσακίζει τη ζωή μας. Συναντιόμαστε στον δρόμο της αγωνιστικής διεκδίκησης για τις σύγχρονες ανάγκες μας στην εργασία, στην υγεία, στην προστασία της μητρότητας, τη μόρφωση των παιδιών μας, ενάντια στους άδικους πολέμους. Ζήτω η εργατική πρωτομαγιά! Καλημέρα. Καλή πρωτομαγιά, αγωνιστική πρωτομαγιά. Χαίρομαι όταν βγαίνω εδώ και απευθύνω ένα πολύ σύντομο χαιρετισμό, ακόμα πιο σύντομο θα είναι. Γιατί ένα ποίημα είναι σύντομο με χίλιες έννοιες. Όμως εκπροσωπώ το Βόρειο Αιγαίο του συνταξίου Σωτέ από τη Λίμνο μέχρι την Ικαρία. Εδώ στη Μυτιλήνη είμαστε περίπου 250 άτομα. Είμαι εγώ και ο Γιώργος εδώ. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα όπως είναι. Απουσιάζει από εδώ η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού. Απουσιάζει από εδώ, συγγνώμη, εννοώ τους επικεφαλείς, αν το θες έτσι. Εντάξει, αυτοί που ασκούν διοίκηση και διαχείριση, αν το θες. Πριν λίγο, είδα δημάρχους δύο και κάνανε βόλτα. Λείπουν οι βουλευτές μας από εδώ. Ας αναρωτηθούμε λοιπόν το δημοκρατικό τόξο αυτό το λεγόμενο, ποιοι είναι αυτοί που μας εκπροσωπούν αύριο μεθαύριο στην Ευρωβουλή. Ποια Ευρωβουλή? Αυτή που κατ' επιταγή της μας χώρισε σε πλούσιους και φτωχούς, μας χώρισε σε ανθρώπους τάχα προοδευτικούς ή μη προοδευτικούς. Εγώ θα έλεγα σε αυτή την Ευρώπη να ρίξουμε την αντίδρασή μας, την αντίστασή μας με την ψήφο μας. Και επειδή θα είναι πολύ σύντομος, Γιάννη, ο χαιρετισμός, εσύ ή εγώ, γραμμένο το 1974, εμείς δεν πληθαίνουμε με την πρόσθεση αριθμούς κατάταξης, πυλή και υπερέδες. Εμείς πληθαίνουμε σαν κοιταζόμαστε στα μάτια μονάχα. Από μέσα μας βαθιά ριζωμένη η ταξική πάλη των λαών. Για ειρήνη, μόρφωση, δουλειά. Η ιστορία της Απανάστασης που μας ανάθραψε. Γεννάμε τα αυγά μας στους τάφους των σκοτωμένων ηρώων. Πληθαίνουμε δεμένοι με τους όρκους των λαϊκών μας ποιητών. Νικάμε τον χρόνο με αγώνα. Εσύ ή εγώ, στο αύριο ζωντανή είναι το ίδιο στη σημασία. Αρκεί κάποιος απόλυτος να είναι ελεύθερος σε μια πανανθρώπινη ειρήνη των λαών. Και ένα σημερινό, το οποίο έχει και σκοπτικό, αλλά και πολιτικό λόγο. Πρωτομαγιά, Πάσχα Ελλήνων Πάσχα, Βράστα Κιάστα, το αρνάκι 14 ευρώ, τόσα λεφτά που να τα βρω, πώς να φας πια κοκορέτσι, τη βγάζεις έτσι και έτσι, με μια βέτση στο χέρι,
με κέτσαπ και πιπέρι, άντε και ένα κρασάκι, ίσα ίσα ένα ποτηράκι, έλα εβίβα, άσπρο πάτο, τα πάνε σαν κάτω. Ας είναι καλά η ακρίβεια, χρόνια τώρα μια τα ίδια. Μας τρώνε με χρυσές κουτάλες οι ακόρτες και οι πινάλες. Σήμερα είναι πρωτομαγιά, απεργία για την εργατιά. Μια φωνή όλοι μαζί, να τους κλείσουμε το μαγαζί. Με ταξική δυναμική και διάθεση ποιητική, με αξιοπρέπεια να ζούμε, άσπρη μέρα για να δούμε. Η πορεία ας αρχίσει τώρα, να ξεσηκωθεί όλη η χώρα, να γίνουμε μια αλυσίδα. Στην πλουτοκρατία μια ασπίδα και του χρόνου καλή εργατική πρωτομαγιά και σήμερα και για πάντα. Θέλω να χαιρετήσω για τη σημερινή αγωνιστική πρωτομαγιά που τιμάμε μέσα στους άλλους και τους 200 νεκρούς κομμουνιστές στη Κεσαριανή την 1η Μάη του 1944. Σήμερα έχουμε φτάσει 130 χρόνια μετά την πρώτη πρωτομαγιά που γιορτάστηκε στην Ελλάδα να περνάει η κυβέρνηση νόμο για 6 μέρες εργασία και 13 ώρες εργασία την ημέρα, τη στιγμή που το 1890 κάτι διεκδικούσαμε 8 ώρες. Δυστυχώς έχουμε φτάσει εκεί, δυστυχώς έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που η υγεία εμπορευματοποιείται και ιδιωτικοποιείται μήνα με το μήνα με καινούργια νομοσχέδια. Μεγάλη Δευτέρα προχθές πέρασε ο Άδωνης νομοσχέδιο για την είσοδο ιδιωτικών ομάδων γιατρών μέσα στα νοσοκομεία που θα εκμεταλλεύονται τις υποδομές που έχει πληρώσει, που έχουμε πληρώσει όλοι για να κάνουν απογευματινά χειρουργία. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που πληρώνουμε για να μην πληρώνουν οι μεγάλες αλυσίδες νοσοκομείων και εργαστηρίων το clawback, το φόρο που τους έβαζε στο τέλος του χρόνου, τον παίρνει από εμάς. Έχουν αυξηθεί η συμμετοχή μας σε εξετάσεις, αυξηθεί η συμμετοχή μας σε απεικονιστικές εξετάσεις, έχει αυξηθεί σε όλα. Τα παίρνουν από όλες τις μεριές. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που δεν αντέχεται αυτή η κατάσταση. Η μόνη απάντηση, δεν θα σας κουράσω με τα προβλήματα της υγείας στο νησί. Τα γνωρίζετε, τα λέμε κάθε φορά και νομίζω ότι έχει καταντήσει και γραφικό. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Το πρόβλημα είναι πώς θα τα λύσουμε. Και ο τρόπος για να τα λύσουμε τον δείξαμε χθες. Ο τρόπος, ο μόνος τρόπος που τους αγχώνει, ο μόνος τρόπος που τους ενοχλεί, ο μόνος τρόπος που τους φτάνει σε ένα σημείο να κοκκινίζουν και να κλείνει η φωνή τους, είναι η παρουσία μας. Είναι η απεργία μας. Απεργίες διαρκείας στην υγεία και σε όλους τους τομείς, συγκεντρώσεις διαμαρτυρίες. Να διεκδικήσουμε αυτά που μας ανήκουν, να διεκδικήσουν οι υγειονομικοί, αύξηση στο μισθό τους, μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων, ένταξη στα βαρέα και στα ανθυγινά, επιτέλους να δοθούν κίνητρα για να έρχονται οι υγειονομικοί στα ακριτικά νησιά και στις απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδος. Αυτή τη στιγμή το κίνητρο στο γιατρό είναι 15 με 20 ευρώ το μήνα. Του το χαρίζουμε. Δεν ήρθαμε γι' αυτό. Ήρθαμε για να προσφέρουμε. Καλό όλους τους συναδέλφους υγειονομικούς να μην συμμετάσχουν σε κανένα απογευματινό ιατρείο, σε κανένα απογευματινό χειρουργείο και καλό και όλο το λεσβιακό λαό να μην πέσει σε αυτή την παγίδα. Να διεκδικήσει προσλήψεις. Λείπουν δεκάδες χιλιάδες υγειονομικοί από όλη την Ελλάδα. Δεκάδες χιλιάδες, δεν είναι υπερβολή. Να διεκδικήσει μόνη προσλήψεις, να διεκδικήσει καινούργια νοσοκομεία, καινούργια κέντρα υγεία και υγείας. Αυτά χρειάζεται ο ελληνικός λαός το 2024. Ζούμε με το σύστημα υγείας που είχαμε το 1984. Χαιρετίζω ξανά τη συγκέντρωση και εύχομαι αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλους σας. Η 1η του Μάη είναι ένα σύμβολο στον αγώνα των εργαζομένων όλο του κόσμου για καλύτερες συνθήκες εργασίας. Είναι μέρα μνήμης και τιμής για εκείνους που θυσιάστηκαν, που έδωσαν ευρικούς αγώνες για τις κατακτήσεις μας. Οι αγώνες των εργατών του Σικάγο, αλλά και μετά, πέτυχαν με θυσίες την καθιέρωση του 8ωρο, την κοινωνική ασφάλιση, την υπεράσπιση της μητρότητας, την κανονική άδεια
τα συνδικαλιστικά δικαιώματα, τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, αλλά και την πρόσβαση στα κοινωνικά αγαθά, τις δωρεές υπηρεσίες υγείας, παιδείας, πολιτισμού. Αυτές τις κατακτήσεις των εργαζομένων έχει βάλει στο στόχαστρο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αφού με τα εργατικά νομοσχέδια που ψήφισε στη Βουλή κατάργησε το 8ωρο, τις συλλογικές συμβάσεις, καθώς και το δικαίωμά μας στην απεργία. Ιδιωτικοποίησε την επικουρική ασφάλιση και τον ΕΦΚΑ και μείωσε δραστικά τις δαπάνες για την υγεία, την παιδεία, την ώρα που η πανδημία καλπάζει και έχουμε θρηνήσει ως τώρα χιλιάδες νεκρούς. Διαλύει έτσι τους τρεις πυλώνες του κοινωνικού κράτους: υγεία, παιδεία, κοινωνική ασφάλιση. Η μεγάλη κινητοποίηση που έγινε 28 το Φλεβάρι έστειλε το μήνυμα στην κυβέρνηση ότι οι εργαζόμενοι της χώρας αγωνίζονται για να διεκδικήσουν πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς τους και όχι αυξήσεις κοροϊδία σαν αυτές που δόθηκαν για το 24. Οι κινητοποίησεις των εργαζομένων θα συνεχιστούν και τις επόμενες, το επόμενο χρονικό διάστημα. Διεκδικούμε αυξήσεις του μισθού μας άμεσα 10%. Επαναφορά εδώ και τώρα των δώρων και στο δημόσιο. Κατάργηση της φοράς 2% για την ανεργία. Αφορολόγητο στις 12.000. Αύξηση και επέκταση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για να καλυφθούν οι χιλιάδες οργανικές θέσεις που υπάρχουν στο δημόσιο, ιδιαίτερα στους τομείς της υγείας, της παιδείας, της κοινωνικής ασφάλισης και άλλα. Στήριξη του ΕΣΥ με γενναία χρηματοδότηση. Κατάργηση του νόμου Χατζηδάκη. Ταυτόχρονα λέμε όχι στις ιδιωτικοποίησεις των δημοσίων οργανισμών και φορέων. Στη συγκέντρωσή μας παρευρίσκεται αντιπροσωπεία από την Λαϊκή Συσπήρωση στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με την επικεφαλής Αγλαία Κυρίτση. Συνάδελφοι σε συνάδελφοι, ξεκινώντας τη σημερινή ομιλία θα ήθελα εκ μέρους της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου και όλων όσων παραβρέθηκαν στη χθεσινή υποτιθέμενη φιέστα του Υπουργείου Υγείας για τα εγγένεια του υποτιθέμενου νέου κτίριου του ΕΚΑΒ να επιστρέψω τους χαρακτηρισμούς του Υπουργού. Κάθε κύριε Υπουργέ, δεν είναι υγειονομική που με τις τραγικές ελλείψεις μέσα στα νοσοκομεία δουλεύουν χωρίς ρεπό και με εξαντλητικά ωράρια. Κάθε Υπουργέ, δεν είναι οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι που πλήρωσαν και πληρώνουν ένα σύστημα υγείας που εσείς ιδιωτικοποιείτε. Κάθε είστε εσείς. Η κυβέρνησή σας και όλες οι προηγούμενες που απαξίωσαν το δημόσιο σύστημα υγείας, που έκλεισαν κλινικές, που αντί για προσλήψεις βάζουν στρατιωτικούς να οδηγάνε τα ασθενοφόρα. Και δεν υπάρχει μεγαλύτερη καφρίλα από το να φωνάζει υπουργός σε εργαζόμενους του νοσοκομείου και το σωματείο του εργατικού κέντρου «Τραβήξτε, δουλέψτε, που ματώνουμε καθημερινά στους χώρους δουλειάς». Η φιέστα δεν του πέρασε, γιατί το να εγκαινιάζει το δικιασμένο κτίριο του ΕΚΑΒ σαν έργο της κυβέρνησής σου στη Μυτιλίνη, το να εγκαινιάζεις μακέτα στο Μανταμάδο και να τρως και εκεί γιουχάρισμα σημαίνει ότι είσαι κάφρος. Κάφρος του κεφαλαίου και των κλινικαρχών. Το φωνάζουμε και εδώ ξανά. Στις σχέσεις της κυβέρνησης θα είμαστε εκεί να τους χαλάμε τη σούπα. Αυτό να θυμάται ο Υπουργός από τη Μυτιλίνη. Γιατί εδώ υπάρχει εργατικό κέντρο και σωματεία. Και ναι, στο δίκαιο των εργαζομένων, των συνταξιούχων, των φοιτητών, ναι, γινόμαστε κάφροι. Και όπως βγήκε στη φιέστα μπροστά στους δικούς του και με την προστασία της αστυνομίας και οριόταν εναντίον των εργαζομένων, ας τολμήσει και ας έρθει στη συγκέντρωσή μας σήμερα χωρίς όλους αυτούς. Θα πάρει την απάντησή του ξανά. Συναδέλφοι σε συνάδελφοι, τιμάμε σήμερα αγωνιστικά και φέτος την εργατική πρωτομαγιά. Η 1η Μάη δεν είναι κινητή εορτή όπως προσπαθεί να περάσει η κυβέρνηση. Δεν είναι αργία. Είναι η μέρα που γιορτάζει η εργατική τάξη. Η τάξη μας είναι απεργία. Δεν θα επιτρέψουμε σε καμία κυβέρνηση που ακολουθεί πιστά τις εντολές του κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
του ΝΑΤΟ να ορίσει ποια μέρα θα τη γιορτάζουμε. Η Πρωτομαγιά είναι μέρα αγώνα και διεκδίκησης. Είναι μέρα που βγαίνουμε ξανά στους δρόμους για τις δίκαιες αιτήσεις μας. Γιατί εν έτη 2024 με την ακρίβεια να τσακίζει διεκδικούμε να μην ζούμε με μισθός του 2010. Την ίδια στιγμή που τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων εκτοξεύονται. Όταν σφίγγουμε εμείς το ζωνάρι, να βλέπουμε από την άλλη μια χούφτα κεφαλαιοκράτες να αυγατίζουν τα κέρδη τους κατά πολλά δισεκατομμύρια. Αυξήσεις τους μισθούς και στις συντάξεις με βάση τις ανάγκες της δικής μας τάξης. Αυξήσεις τους μισθούς και στις συντάξεις με βάση τις ανάγκες της δικής μας τάξης. Απαιτούμε να μην θρηνούμε στους χώρους δουλειάς ένα συνάδελφο κάθε δύο μέρες με την εντατικοποίηση της δουλειάς για τα κέρδη των αφεντικών. Χωρίς μέσα προστασίας να γινόμαστε μάρτυρες όπως πριν ένα μήνα που μέσα σε πέντε μέρες έχασαν τη ζωή τους στο μεροκάματο 8 συνάδελφοι. Απαιτούμε αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν υγεία. Οι χτεσινές φιέστες του Υπουργού Υγείας στο ΕΚΑΒ έγινε από ένα υπουργό, από μια κυβέρνηση που σε συνέχεια των προηγούμενων κυβερνήσεων εμπορευματοποίησαν την υγεία. Δεν λύνουν κανένα ουσιαστικό πρόβλημα στις παθογένειες του νοσοκομείου, τις τραγικές ελλείψεις σε προσωπικό, σε νοικοτεχνικές υποδομές, με τους εργαζομένους του νοσοκομείου να έχουν δει τεράστια αντιτικοποίηση της δουλειάς. Μία με το μεταναστευτικό, μία με την πανδημία, μία με τις συνεχιζόμενες ελλείψεις, τα χρωστούμενα ρεπό και τις εξαντλητικές βάρδιες. Αυτά να μας απαντούσε χθες ο Υπουργός. Η υγεία μας δεν είναι εμπόρευμα. Τα νοσοκομεία μας που φτιάχτηκαν με τον υδρότατο παππούδο μας δεν είναι επιχειρήσεις με ανταλλαγή της υγείας με πληρωμή. Όπως γίνεται με τα απογευματινά χειρουργεία, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που είναι πλέον επιπληρωμή για να ξεπλοκάρουν όπως λένε τα πρωινά χειρουργεία. Αντί να δώσει χρήματα η κυβέρνηση για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε κάθε πόστο του νοσοκομείου, σου λέει πλήρωσε ξανά. Πληρώνουμε με την ασφάλισή μας, εμείς και γενιές σε ολόκληρες γενιές, ολόκληρες πίσω, για να μπορούμε να έχουμε δημόσια και δωρεάν υγεία. Και τώρα καλούμαστε να πληρώσουμε ξανά. Με λίγα λόγια έχεις ζεις, δεν έχεις πεθαίνεις. Δεν μας... Τσακίζει τη ζωή μας, οργάνωση και αγώνας, η απάντησή μας. Η ανάπτυξή του, τσακίζει τη ζωή μας, οργάνωση και αγώνας, η απάντησή μας. Δεν μας απάντησε ο Υπουργός και για τις τραγικές ελλείψεις στα κέντρα υγείας όπως το Πολυχνήτο, που ένα βρέφος και ένας νέος εργαζόμενος αγρότης πλήρωσαν με την ίδια τους τη ζωή της ελλείψης σε ασθενοφόρο και προσωπικό πριν ένα περίπου χρόνο. Το φωνάξαμε χθες, το φωνάζουμε και σήμερα. Δώστε λεφτά για την υγεία και όχι για του ΝΑΤΟ τα σφαγεία. Συναδέλφοι σε συναδέλφοι, απαιτούμε παιδεία κόντρα στην εμπορευματοποίηση που προωθούν η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις της. Παιδεία δωρεάν, κόντρα στην ιδιωτικοποίηση των πανεπιστημίων, στην κοστολόγηση των πτυχίων μας. Σπουδές, σύντηση, στέγη δωρεάν για όλους τους φοιτητές και πτυχία με ουσιαστικό αντίκρισμα σε δουλειά, στη ζωή και στο μέλλον της εργατικής τάξης. Παλεύουμε για κάθε μας ανάγκη, για τις ζωές μας απέναντι στα κέρδη μιας χούφτας επιχειρηματικών ομίλων. Η εργατική Πρωτομαγιά είναι μέρα που φωτίζει την αστήρευτη δύναμη της οργανωμένης εργατικής τάξης, τον δρόμο της πάλης για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, για την ανατροπή της καπιταλιστικής βαρβαρότητας. 131 χρόνια μετά το πρώτο ηρτασμό στη χώρα μας, τα αιτήματα που βροντοφώναξαν οι εργάτες παραμένουν επίκαιρα. Δίπλα στο διαχρονικό αίτημα για 8ωρο προσθέθηκε και στις μεγάλες απεργιακές κινητοποίησεις και εδώ στο νησί μας, τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Ένα σύνθημα που εκατομμύρια εργαζόμενοι, αγρότες, μαθητές, φοιτητές σε όλη τη χώρα το βροντοφώναξαν στη μαύρη επέτειο για το έγκλημα των Τεμπών. Σήμερα είμαστε αντιμέτωποι με τις κυβερνήσεις και τις οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης που καθιερώνουν το 13ωρο, εξαήμερη, εφταήμερη εργασία, δουλειά λάστιχο, ήλιο με ήλιο,
για να φτάνουμε τελικά στα μέσα του μήνα χωρίς να μπορούμε να καλύψουμε τις βασικές μας ανάγκες αφού ο μισθός έχει εξανεμιστεί. Με το μισθό να είναι μικρότερος κατά 25% από ό,τι πριν 15 χρόνια και τα βασικά είδη ανάγκης διαβίωσης της εργατικής τάξης με την ακρίβεια αν έχουν εκτοξευτεί από 30% και πάνω, διεκδικούμε ουσιαστικές αυξήσεις. Η αύξηση που είδαμε κατά 1 ευρώ και κάτι την ημέρα δεν καλύπτει απολύτως τίποτα. Βέβαια το παραδέχεται και η κυβέρνηση της Νουδού ότι όποιες αυξήσεις γίνονται βάσει των νόμων των προηγούμενων κυβερνήσεων του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ με βάση της εξυπηρέτησης, της ανταγωνιστικότητας και την αύξηση των κερδών των επιχειρήσεων. Αύξηση τόσο όσο ώστε να μην θυχτούν τα κέρδη τους. Κάτι δισεκατομμύρια για αυτούς και εμείς να μετράμε άμα θα βγει ο μήνας. Εμείς διεκδικούμε ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, όχι ψίχουλα, σταθερή μόνιμη δουλειά με μισθό σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες μας. Διεκδικούμε να καταργηθούν όλοι οι αντεργατικοί νόμοι που ψηφίστηκαν στα χρόνια των μνημονίων έως σήμερα. Να καταργηθούν όλοι οι περιορισμοί που εμποδίζουν να κηρυχθούν οι υποχρεωτικές ή κλαδικές συμβάσεις που υπογράφονται. Να ξεπαγώσουν οι τριετίες που με το έτσι θέλω έχουν διαγράψει από το 12 μέχρι το 23. Δηλαδή για μια δωδεκαετία η ζωή μας και η δουλειά μας δεν υπάρχει. Εμείς παλεύουμε να καταργήσουμε όλους τους αντεργατικούς νόμους της δωδεκαετίας. Αυτοί οι συνάδελφοι πρέπει να διαγραφούν, όχι οι τριετίες μας. Η ανάπτυξή τους είναι ένα ψέμα. Τόρια ανεργία, πανάκριβο το ρεύμα. Η ανάπτυξή τους είναι ένα ψέμα. Τόρια ανεργία, πανάκριβο το ρεύμα. Είμαστε αντιμέτωποι σήμερα με πολιτικές που στέλνουν χιλιάδες μίλια έξω από τη χώρα στρατιωτικές αποστολές. Το λογαριασμό το πληρώνουμε εμείς από τη τσέπη μας. Μισό εκατομμύριο ευρώ μας στοιχίζει φρεγάτα Ίδρα την ημέρα. Δεν έχει καμία δουλειά κανένας φαντάρος, κανένα πλοίο έξω από τα σύνορα. Οι λαοί της περιοχής μαζί και ο ελληνικός λαός είναι στη δίνη μεγάλων κινδύνων. Του λαού παιδιά, έξω από τα σύνορα δεν έχουνε δουλειά. Οι φαντάροι είναι του λαού παιδιά, έξω από τα σύνορα δεν έχουνε δουλειά. Η χώρα μας με ευθύνη της κυβέρνησης, της Νέας Δημοκρατίας, τη συνενοχή του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟ και των άλλων κομμάτων είναι μπλεγμένη. Μαζί είμαστε συνάδελφοι, μαζί είμαστε. Μαζί είμαστε. Στον αγώνα μαζί είμαστε. Μαζί είμαστε. Έτσι είναι. Στην κυβέρνηση τα λέμε και εμείς συνάδελφισσα. Η χώρα μας με ευθύνη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, της ενοχή του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ είναι μπλεγμένη μέχρι το λαιμό σε δύο ταυτόχρονους πολέμους στη Μέση Ανατολή, την Ουκρανία. Τώρα να δυναμώσει η λαϊκή απέτηση προς την κυβέρνηση να αποσύρει άμεσα τη στήριξή της στο κράτο δολοφόνο του Ισραήλ και να απεμπλακεί η χώρα μας από τους υπεραλληστικούς πολέμους. Να κλείσουν οι νατοϊκές βάσεις και υποδομές. Να επιστρέψει φρεγάτα Ίδρα από την επιχείρηση Ασπίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ερυθρά Θάλασσα. Να μην αποδεχτούμε να γίνουμε κρέας για τα κανόνια των υπεραλληστών, για τα συμφέροντα της ελληνικής αστικής τάξης. Να αποτινάξουμε την καπιταλιστική βαρβαρότητα που γεννάει πολέμους, φτώχεια, πρόσφυγιά. Να μην κουβαλάμε πολυβόλα του ΝΑΤΟ, να σκοτώνω τη λαή για τα φέτη το φαΐ. Έξω το ΝΑΤΟ, να φύγουν οι βάσεις, καμιά συμμετοχή.
της επέμβασης. Έξω τον άλλο, να δείχνουμε εμβάσεις. Κατάσταση εποχή της επέμβασης. Συνάδελφοι, συνάδελφοι, είμαστε και πάλι εδώ σήμερα μετά από δύο απεργιακές μάχες στις 28 Φλεβάρι και 17 Απρίλη. Η σημερινή απεργία είναι σύμβολο και οδηγός για τους αγώνες που θα έρθουν. Για τους μικρούς και τους μεγάλους αγώνες. Για τις μικρές καθημερινές μάχες των σωματείων και των εργαζομένων. Για καμία διακοπή ρεύματος σε κανένα νοικοκυριό. Για τις μικρές και τις μεγάλες μάχες για να μην περάσει κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. Για τις μικρές και μεγάλες μάχες για δουλειά με δικαιώματα και να μην πεθαίνουμε στα εργοτάξια, στα καράβια, στα εργοστάσια, στην οικοδομή. Γιατί τα φουγάρα της ΛΑΡΚΟ άναψαν με εντολή των εργαζομένων. Γιατί όπου οι εργαζόμενοι σηκώνουν ανάστημα, ψηλώνουν τον πόη της εργατικής τάξης. Και οι κυβερνήσεις, το κεφάλαιο και τα μαντρόσκυλά τους μαζεύονται, κάνουν πίσω, μας φοβούνται. Σήμερα καταθέτουμε στεφάνια για τους αγώνες όλων αυτών που έδωσαν το αίμα τους και ψήλωσαν τον πόη της εργατικής τάξης. Αυτά τα λουλούδια τα πότισε ο Μυρογιάννης, οι 200 της Κεσαριανής και οι 6 Μυτιλινοί, οι απεργοί της Θεσσαλονίκης του 36 και χιλιάδες άλλοι. Τα καταθέτουμε σε αυτό το χώμα του Go Back, των αμέτρητων εκτελεσμένων της κατοχής, των εξόριστων του Αϊστράτη, της Γιούρας και άλλων. Την τελευταία κουβέντα την έχουμε εμείς, γιατί η εργατική τάξη παλεύει και θα νικήσει. Το γνωρίζουν, γι' αυτό μας φοβούνται. Γιατί γνωρίζουν πως αν ξυπνήσουμε όλο μιας, θα έρθει ανάποδα ο ντουνιάς. Ζήτω η κόκκινη πρωτομαγιά!